Υπήρχε ένας ακόμα τίτλος με τη συγκεκριμένη ομάδα, το συγκεκριμένο τμήμα με αυτή την ηλικία του ΠΑΟΚ, που έχουν αποδείξει ότι τα καταφέρνουν οι περίφημα σε τελικούς. Το σημερινό παιχνίδι βέβαια ήταν χαμηλό το σκόρ, ήταν ένα παιχνίδι αντάξιο της φήμης των δύο ομάδων, κρύφτηκε τελικά σε λεπτομέρειες. Τι πιστεύεις ότι έπαιξε περισσότερη σημασία στη νίκη της ομάδας? Κοιτάξτε, παίζαμε με μια ομάδα που είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, που έχει πολύ μεγαλύτερο ρόστερ, πιο βαθύ ρόστερ από εμάς, λόγω μερικών απουσιών που έχουμε εμείς από την αρχή της χρονιάς. Αν τις είχαμε τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Άρα το γνωρίζαμε αυτό. Το μάτς, όπως είπες, ξέρουμε να παίρνουμε αυτά τα μάτς. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία. Τα κορίτσια αυτά τα περισσότερα παίζουν και στο γυναικείο και όχι παίζουν στα εύκολα, παίζουν κανονικά. Οπότε θεωρητικά έπρεπε να το κλέψουμε το μάτς. Μπασκετικά εννοώ, μην παρεξηγηθώ. Έπρεπε να το κλέψουμε. Παίξαμε καταπληκτική άμυνα σε όλο το μάτς και αυτό φάνηκε στους 37 πόντους που φάγαμε. Βέβαια και η αντίπαλη ομάδα έπαιξε πολύ καλά. Ήταν πάνω στα Μολάβρου, είχε βοήθειες. Ήταν ένα μάτς, θα το πω, προπονητικής με μεγάλη τακτική. Τελικά όλα καλά. Όλα καλά. Είναι ο δεύτερος τίτλος που καταφτάσει φέτος σε επίπεδο Θεσσαλονίκης μετά το παιδικό. Σημαίνει κάτι αυτό για την προσωπική σου καριέρα? Σημαίνει πάρα πολλά. Σημαίνει ότι πρέπει από αύριο να σκύψω το κεφάλι και να συνεχίσω να δουλεύω για να γίνομαι καλύτερος. Εγώ αυτό θεωρώ, ότι κάθε μέρα πρέπει να γίνομαι καλύτερος. Μετά από εκείνο που έγινε στο Βόλο, με τον τρόπο που χάθηκε το κύπελο, και είναι το μεγαλύτερο τρόπο που θα μπορούσε να έχει κάποιος, τα έφερε ο Θεός έτσι και πήραμε αυτά τα δύο που ήταν εξίσου σημαντικά και πολύ μεγάλα. Το καλοκαίρι υπάρχει ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα ανέβων στην Σπάρτη. Αυτή η ομάδα έχει αποδείξει, όπως είπα και στην αρχή, ότι θα καταθέτει και στα δύσκολα. Πάμε για ένα ακόμα τίτλο. Εντάξει, είναι ακόμα νωρίς, θέλει δουλειά. Είναι τώρα τα κορίτσια που είναι με τα πανελλήνια, με τις πανελλήνιες εξετάσεις. Μια εβδομάδα τώρα το Πάσχα να ξεκουραστούμε και μετά να τα βάλουμε κάτω για να δούμε πάλι. Θα αρχίσει κανονικά η προετοιμασία, ενώ όχι πανελλήνιο. Ναι, δεν έχει διακοπή. Δεν έχει. Όχι. Καλή επιτυχία και στη συνέχεια. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά σε όλα αυτά τα. Να είστε καλά.